Καλησπέρα παιδες και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των TechLadge. Είμαι ο Νικηφόρος και σήμερα έχουμε μια ωραιότατη επιστροφή στα reviews καρτών γραφικών. Και όχι, δεν θα κάνουμε review μια καινούργια κάρτα γραφικών την οποία δεν μπορείτε να πάρετε. Θα κάνουμε review μια κάρτα που πάλι δεν μπορείτε να πάρετε, αλλά αυτή τη φορά γιατί είναι μια κάρτα η οποία έχει κλείσει 10 χρόνια στην αγορά. Ο λόγος για την HD 7850 της AMD και συγκεκριμένα την υλοποίηση που κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, την Dual X της Sapphire. Εάν ψάχνετε φτηνά κλειδιά για Windows, Office, τους τελευταίους gaming τίτλους και gift cards για όλες τις πλατφόρμες και κονσόλες, τότε σίγουρα πρέπει να ακούσετε για τον χορηγό μας keysbuff.com. Ακολουθώντας το link στην περιγραφή και χρησιμοποιώντας τον κωδικό TTL για 28% έκπτωση, μπορείτε να πάρετε κλειδί για Windows 10 Pro που δουλεύει και στα 11 μόνο με 13 ευρώ. Αν πάλι οι εφαρμογές γραφείου είναι αυτές που χρειάζεστε, τότε στο Office 2019 παίζει και πάλι τρελή προσφορά με τον κωδικό TTL, οπότε σίγουρα ρίξτε μια ματιά και από εκεί. Κάνετε checkout, πληρώνετε με PayPal και το κλειδάκι είναι μέσα σε λίγα λεπτά στο email σας. Καταρχάς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ζακ, ο οποίος για δεύτερη φορά μου φέρνει κάτι δικό του να κάνω review εδώ στο κανάλι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να κάνει οποιοδήποτε από εσάς ο οποίος θέλει να στηρίξει την προσπάθειά μας. Να μας στείλει δηλαδή κάποιο κομμάτι hardware για να τεστάρουμε να κάνουμε review και συνέχεια να το γυρίσουμε πίσω. Από εκεί και πέρα τώρα. HD 7850. Είναι μία από τις κάρτες ή μάλλον μία από τις γενιές που προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Η HD 7000 με κωδική ονομασία Southern Islands, η οποία λανσαρίστηκε τον Μάρτιο του 2012 ή τουλάχιστον κάπου μέσω 2012, μιας και το κάθε μοντέλο έβγαινε σε λίγο δικό του χρόνο. Η 7850 είναι μια κάρτα η οποία ήταν λίγο η mid-range πρόταση της AMD εκείνη την εποχή και βγήκε σε εκδόσεις του 1 και των 2 GB. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όσοι διάλεξαν την έκδοση του 1 GB, μάλλον δεν πήγανε και πολύ καλά όσο περνάγανε τα χρόνια. Αυτή όμως που έχω στα χέρια μου είναι των 2 GB, οπότε πιστεύω ότι έχει ακόμα λίγο ζουμί. Η συγκεκριμένη γενιά φτιάχτηκε στα 28 νανόμετρα της TSMC και ήταν η πρώτη της εταιρείας στο PCIe Generation 3. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοντεύουμε σε PCIe Generation 5. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη κυρία έχει γεράσει αρκετά. 10 χρόνια είναι αρκετά, αλλά μην προτρέχουμε, ας δούμε πόσο καλά αποδίδει. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι η συγκεκριμένη υλοποίηση θεωρείται factory overclocked και όσοι θυμάστε και review κάποιων άλλων παλαιότερων καρτών, εκείνη την περίοδο factory overclock σημαίνει πραγματικά factory overclock. Οι κάρτες τρέχανε σε μια set συχνότητα λειτουργίας, οπότε όταν μια εταιρεία ανέβαζε αυτή τη συχνότητα λειτουργίας, όντως ανέβαινε. Δεν εξαρτώταν από power draw, από θερμοκρασίες ή από οτιδήποτε άλλο. Έλεγε η εταιρεία θα τρέξει στα τόσα MHz και έτρεχε στα τόσα MHz. Έτσι λοιπόν και εδώ πέρα από τα 860 MHz στον πυρήνα έχουμε πάει στα 920, μια αύξηση της τάξης του 7%, ένα καλούτσικο overclock, και παράλληλα και οι μνήμες έχουν πάρει overclock και πήγαν από τα 1200 σε 1250 MHz. Κάτι που επίσης γινόταν μόνο εκείνη την περίοδο και όχι σήμερα. Με αυτό στο μυαλό δεν είναι τρομερά επιθετικά κλοκαρισμένη η συγκεκριμένη υλοποίηση, υπήρχαν κάμποσες 7850 οι οποίες παίζανε στα 1000 MHz και μάλιστα υπήρχε και μια υλοποίηση της Asus η οποία παίζε στα 1050. Οπότε είναι μια factory overclocked men, αλλά όχι κάτι παλαβό δε. Οπότε θα μας δώσει μια αρκετά καλή εικόνα σχετικά με το τι επιδόσεις μπορείς να πάρεις από μια μέση 7850 της εποχής. Όπως πάντα θα την τεστάρουμε στο testing rig με i9-1850K και 16GB RAM στα 3600SL16, ή μάλλον μπορεί και όχι, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα, και θα τη συγκρίνουμε με άλλες είτε low-end κάρτες γραφικών είτε αντίστοιχης χρονολογίας. Φύγαμε. Το overclock της HD 7850 Dual X ήταν εύκολο. Απλά maxa core και memory frequency, παρέα με συν 50% power limit, χωρίς να πειράξω καθόλου το core voltage. Αυτό που καταλαβαίνουμε λοιπόν είναι: πρώτον, η κάρτα θα μπορούσε να πάρει ακόμα περισσότερο overclock εάν δεν την είχε περιορίσει η εταιρεία. Και δεύτερον, σε stock η κάρτα είναι overvolted, μιας και εκ του αποτελέσματος με το stock voltage πάμε από τα 920 στα 1050 MHz, μια αύξηση της τάξης του 13%. Στο κομμάτι των θερμοκρασιών τώρα, το αρκετά καλοφτιαγμένο για τα δεδομένα της εποχής cooler κάνει καλή δουλειά. Σε open test bench και με θερμοκρασία δωματίου περί τους 23 βαθμούς, η κάρτα μάξαρε στους 51 βαθμούς σε stock και 53 σε overclock. Το fan speed βέβαια ήταν λίγο διαφορετικό, μέσα και σε stock στα 3 λεπτά έπιασε τα τελικά RPM στα 2020, ενώ με overclock το peak ήρθε σχεδόν 1 λεπτό νωρίτερα και ήταν στα 2220 RPM. Από άποψη θορύβου, η κάρτα ήταν αρκετά ήσυχη σε βαθμό που μέχρι να περάσουμε τα 2000 RPM το coil wind της ακουγόταν πάνω από τα φανάκια.
Στο κομμάτι της κατανάλωσης τώρα, η κάρτα δεν έχει κάποιο sensor τον οποίο μπορώ να διαβάσω. Οπότε αποφάσισα να μετρήσω την κατανάλωση από τον τοίχο. Στα αριστερά έχουμε το σύστημα σε κατάσταση ηρεμίας και στα δεξιά την HD7850 με το maximum επιτρεπόμενο overclock να τρέχει fullmark. Τελική κατανάλωση, περί τα 90W εάν συνυπολογίσουμε idle κατανάλωση κάρτας και χασούρα τροφοδοτικού. Τα 130W TDP δεν είμαι σίγουρος που τα βρήκαν. Περνάμε στα παιχνίδια τώρα με πρώτο το Metro Exodus σε 1080p medium. Εδώ η 7850 δεν μπόρεσε ούτε με τη βοήθεια του overclock να μας δώσει μια playable εμπειρία. Ακόμα και με χαμηλότερες ρυθμίσεις και ανάλυση, το παιχνίδι είναι πολύ βαρύ για τα δεδομένα της κάρτας. Στο Assassin's Creed Odyssey τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Στο OK η εμπειρία δεν είναι σπουδαία, αλλά με τη βοήθεια του overclock έχουμε μια βασική εμπειρία κονσόλας με 28fps στα 1% low και 33 στα average. Not great, not terrible που λένε και σε μια γνωστή σειρά. Η 7850 δεν είναι αρκετά σύγχρονη για να εκμεταλλευτεί τα ίδια που εκμεταλλεύονται οι RX 460 και 560 στο World War Z. Σαν αποτέλεσμα, εδώ έχουμε αντίστοιχα νούμερα με αυτά που είδαμε πιο πριν. Όμως το παιχνίδι είναι αρκετά πιο fast paced, οπότε εδώ δεν αρκούν για να έχουμε μια καλή εμπειρία όταν παίζουμε. Το Far Cry 5 τώρα, με 38fps και 32 στα average και 1% low, τα πράγματα δεν δείχνουν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Ναι, η 7850 ανταγωνίζεται πολύ καλά τις υπόλοιπες κάρτες, όμως ακόμα και με τη βοήθεια του overclock δεν μας δίνει μια ιδιαίτερα καλή εμπειρία εδώ. Τουλάχιστον είναι σημαντικά καλύτερη της 750 Ti, σωστά? Στο GeForce 2018 τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Σε stock έχουμε 52 και 42fps για average και 1% low, τα οποία αρκούν εδώ για να παίξουμε σχετικά ανέτοι το παιχνίδι. Με τη βοήθεια του overclock τα νούμερα ανεβαίνουν στα 60 και 50 και πλέον έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία και μάλιστα με αρκετά όμορφα γραφικά. Το Strange Brigade μοιάζει αρκετά με το World War Z όσον αφορά τις πιο καινούργιες Radeon. RX 460 και 560 είχαν πολύ καλές επιδόσεις, όμως η HD7850 δεν τα πήγε εξίσου καλά. Ναι, η εμπειρία ήταν τουλάχιστον κονσόλας, ακόμα και χωρίς τη βοήθεια του overclock, όμως με το παιχνίδι να είναι εξαιρετικά fast paced, θα ήθελα να δω λίγο περισσότερα FPS. Το Shadow of the Tomb Raider δεν έχει ανάγκη από πολλά FPS, όμως και πάλι τα 30 θα πρέπει να είναι το κατώτατο όριο. Με 22 και 24 FPS στα 1% low, δυστυχώς η εμπειρία δεν είναι αρκετά ομαλή και δεν σου επιτρέπει να απολαύσεις όσο θα ήθελες στο παιχνίδι. Όχι ότι οι υπόλοιπες κάρτες του συγκριτικού τα πηγαίνουν καλύτερα εδώ. Κλείνουμε με Rainbow Six Siege, στο οποίο τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα. Ακόμα και σε stock, η εμπειρία είναι σταθερή με 64 FPS στα 1% low και average στα 96. Με overclock μάλιστα έχουμε 73 FPS στα 1% low, οπότε μπορείς να παίξεις σταθερά σε οθόνο 75Hz. Τα average στα 108 FPS είναι απλά ένα bonus. Συνολικά το maximum επιτρεπόμενο επιπλέον overclock μας έδωσε 10% παραπάνω επιδόσεις. Με την αύξηση της συχνότητας του πυρήνα και των μνημών της τάξης του 13 με 14% θα μπορούσαμε να έχουμε και λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Όπως είδαμε λοιπόν, η συγκεκριμένη καρτούλα τα κατάφερε αρκετά καλά. Η 7850 δεν προδίδει ακριβώς την ηλικία της όσον αφορά το κομμάτι των επιδόσεων, ήταν αρκετά κοντά σε low-end κάρτες γραφικών, τις οποίες μέχρι και σήμερα δεν έχουν αντικατασταθεί, το οποίο είναι αρκετά περίεργο θα πω την αλήθεια μου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Οπότε συνολικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μια καλή κάρτα, έτσι, μια μεταχειρισμένη, low-end πλέον κάρτα γραφικών, η οποία μετά από 10 χρόνια τα πάει μια χαρά. Ναι, σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα με την συγκεκριμένη κάρτα και όλες τις κάρτες γενιάς της. Παρά το γεγονός, ξαναλέω, ότι τις λατρεύω και με τις 7950 ειδικά έχω μια φοβερή σχέση. Το πρόβλημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακριβώς είναι μια κάρτα δεκαετίας. Οπότε α, η κάρτα που κρατάς, το φυσικό πράγμα που κρατάς, έχει βγάλει πάρα πολλά χρόνια να δουλεύει. Στη χειρότερη 10, πιο ρεαλιστικά κάπου 8 με 9. Λιγότερα λίγο δύσκολο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχει πάρα πολλές εργατόρες στην πλάτη της, να το πούμε έτσι, και σε αντίθεση με τους ανθρώπους που αυτό είναι γενικότερα θετικό γιατί μαζεύει εμπειρία, η κάρτα γραφικών το μόνο που καταφέρνει είναι απλά να φθείρει κάποια κομμάτια της. Και ναι, ο πυρήνας και οι μνήμες της γενικότερα είναι λίγο δύσκολο να πεθάνουν, αν δεν πεθάνουν εξ αρχής επειδή είναι ελαττωματικά, αλλά πράγματα όπως για παράδειγμα capacitors, MOSFETs ή ακόμα πιο εύκολο τα φανάκια της, είναι πολύ πιθανό να πεθάνουν σχετικά άμεσα και να μην φταίει κανείς. Ούτε αυτός που σου την πούλησε, ούτε εσύ που την κακομεταχειρίστηκες ή κάτι. Μπορείς πραγματικά να είσαι άψογος μαζί της, το ίδιο και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, και παρόλα αυτά να πεθάνει αρκετά σύντομα. Οπότε παίρνεις ένα ρίσκο αγοράζοντας μια τέτοια κάρτα, ότι μπορεί να σου πεθάνει. Φυσικά δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση για κάποια εγγύηση, και αν και ίσως να μπορείς να βρεις φανάκια για να αντικαταστήσεις, δεν είναι εύκολο γιατί είναι πολύ παλιά, και παράλληλα, εάν χαλάσει κάτι του τύπου MOSFET ή capacitor, αν δεν έχεις τις γνώσεις να το κάνεις, φυσικά και δεν αξίζει να πληρώσεις κάποιον που τις έχει για να σου αντικαταστήσει και να την κάνει να δουλέψει. Σύνοτι συνήθως τέτοιες μέθοδοι δεν κρατάνε για πάντα.
δεν είναι φτιαγμένες οι κάρτες γραφικών για να πηγαίνεις από πάνω και να μπαίνω βγάζεις capacitors. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ρισκάρεις. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η τεχνολογία της κάρτας είναι 10 ετών. Και αυτό το δυστυχώς το είδα προσωπικά και μου δημιούργησε πάρα μα πάρα πολλά προβλήματα. Βλέπετε τη συγκεκριμένη κάρτα, πριν μου τη στείλει ο Ζακ, την έβαλε πάνω σε ένα εξίσου, βασικά όχι ακριβώς εξίσου, αλλά αρκετά παλιό μηχάνημα που πήρε, γιατί συνολικά θέλει να χτίσει ένα παλιό πισάκι με μεταχειρισμένα κομμάτια. Τη δοκίμασε και όλα καλά. Ήταν σε Intel iCore 4ης γενιάς. Βαλμένη συγκεκριμένη κάρτα, δούλευε άψογα, έδινε εικόνα, κανένα πρόβλημα. Μου τη στέλνει εμένα, τη βάζω πάνω στο PC. Αν δε. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, τίποτα. Οκ, μου λέει. Γύρνα το BIOS από UEFI σε CSM. Το κάνω. Δεν αλλάζει τίποτα. Κυριολεκτικά δοκιμάζω κάθε πιθανό συνδυασμό UEFI, CSM και Legacy. Δεν δείχνει να δουλεύει τίποτα. Με τα πολλά νευριάζω, λέω, και έκατσα να δούμε αν φάση χάλασα την κάρτα στον καθαρισμό ή κάτι. Που, by the way, Ζακ, για όνομα του ρε φιλαράκι, ήθελε πολύ καθαρισμό αυτή η κάρτα. Τέλος πάντων, βασικά δεν ξέρω αν ήταν δικό του πρόβλημα, περισσότερο νιώθω ήταν πρόβλημα του πολιτή, αλλά. Anyway. Σε κάθε περίπτωση. Λέω, okay, μπορεί να έκανα κάποια βλακεία στον καθαρισμό και να τη χάλασα. Βάζω πάνω την 3080 μου, βάζω και αυτήν πάνω, περνάω drivers Radeon, την βλέπει κανονικά. Κανονικότατα. Φάση HD 7800. Γιατί γενικά το πάει με series στα Windows. Ωραία, λέω, οπότε η κάρτα δουλεύει. Οπότε. Τι μπορεί να φταίει εδώ, δεν ξέρω. Βγάζω 3080, βάζω HDMI στην 7850. Πάλι δεν ψήνει να δώσει εικόνα. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, βρε restarts, βρε από εδώ, βρε από εκεί και ξαφνικά από το άσχετο δίνει εικόνα. Και παίζει κανονικά. Το BIOS εντωμεταξύ εκείνη τη στιγμή ήταν σε UEFI, γιατί είχα βάλει την 3080 πάνω. Και λέω, οκ. Okay, είχε κάποιο πρόβλημα και απλά ξεκόλλησε. Όλα καλά. Κάνω restart. Δεν ξαναδίνει εικόνα ποτέ. Βρε αμάν, βρε ζαμάν, πάλι τίποτα. Όταν προσπαθούσα μάλιστα να μπουτάρω και να δίνω εικόνα από τα ενσωματωμένα γραφικά του επεξεργαστή, η κάρτα δεν εμφανιζόταν καν στις συσκευές στα Windows. Γιατί το BIOS κατά πάσα πιθανότητα το γύρναγε ώστε να βλέπετε ενσωματωμένα και απλά διαφορούσε για οτιδήποτε υπάρχει στις PCIe. Οπότε εκεί που είμαι σε φάση τέλεια, δεν θα κάνουμε ποτέ review, αποφασίζω να κάνω το εξής. Με την κάρτα πάνω, την 7850, και με το HDMI σε αυτήν, κάνω clear CMOS. Και μετά από 2-3 restart, δίνει εικόνα. Αλλά προσέξτε, δίνει εικόνα στα Windows, με το που μπούμε στην επιφάνεια εργασίας. Πιο πριν δεν δείχνει εικόνα και παράλληλα η μητρική πετάει μόνιμα GPU error. Δηλαδή, το λαμπάκι του GPU error είναι μόνιμα αναμένο ακόμα και όταν είμαι στα Windows και έχω εικόνα κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κάρτα δίνει εικόνα μόνο όταν είναι στα Windows. Οπότε δεν μπορείς να μπει στο BIOS, οπότε δεν μπορείς να αλλάξεις απολύτως τίποτα. Και φυσικά η μητρική συνεχίζει να είναι σε φάση καλησπέρα GPU error. Συν μέσα σε όλο αυτό ότι δεν ήταν καν εγγυημένο ότι δούλευε αυτό. Δηλαδή, στα 1-2 restart πάλι κόλλαγε και ήθελε πάλι clear CMOS και πάλι μόνο εικόνα στα Windows. Και οκ, okay, για μένα που κάνω το review δεν με ενδιαφέρεται λίγο. Μπαίνω Windows, δουλεύει κανονικά η κάρτα, κάνω το review μου, όλα καλά. Για τον Ζακ, ο οποίος την αγόρασε παρέα με μεταχειρισμένα κομμάτια αρκετά παλιά και αρκετά πιο κοντά χρονολογικά στην 7850, επίσης όλα καλά. Του δουλεύει άψογα, μπαίνει και BIOS, δίνει εικόνα εξ αρχής, δεν δημιουργεί προβλήματα. Τέλεια όλα αυτά. Το ζήτημα είναι τώρα αν κάποιος με το δικό μου σύστημα, Intel 10 της γενιάς, by the way, δεν είναι καν τόσο καινούριο, τρέχει PCIe Generation 3. Έτσι. Σημαντικό αυτό. Αν λοιπόν κάποιος με το δικό μου σύστημα αποφάσισε να αγοράσει μια τέτοια για μια προσωρινή αντικατάσταση μέχρι να βρει τα λεφτά να πάρει κάτι καλύτερο, πιο καινούριο. Να πω την αλήθεια, το να μην μπορώ να μπω BIOS και το να πρέπει να κάνω κάθε δεύτερη μέρα clear CMOS για τελειώς δεν θα ανοίξει το PC, γενικότερα δεν μου αρέσει σαν ιδέα. Και αυτό είναι ένα ακόμα ρίσκο που παίρνεις. Συμβατότητα. Οι drivers για τη συγκεκριμένη κάρτα, οι τελευταίοι που την υποστηρίζουν, βγήκαν σχεδόν ένα χρόνο πριν. Η AMD έχει πάψει να υποστηρίζει και επίσημα αυτή την κάρτα. Το οποίο σημαίνει ότι σε διάφορα παιχνίδια, όπως για παράδειγμα το Warzone ή το Red Dead Redemption, δεν θα μπορείς να παίξεις από ένα σημείο και ύστερα. Όχι γιατί η κάρτα σου δεν το υποστηρίζει, αλλά για το παιχνίδι, σαν σε φάση καλησπέρα, θέλω πιο καινούργιο driver. Ναι, δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό, αλλά σε υποχρεώνει να βάλεις πιο σύγχρονο driver. Η συγκεκριμένη κάρτα δεν παίρνει πιο σύγχρονο driver. Τι να κάνω. Οπότε δεν θα μπορείς να παίξεις. Τελεία. Όχι, δεν θα παίζει καλά, θα μπαγκάρει, δεν θα ανοίγει. Θα πρέπει να κάνεις πατέντες για να ανοίξει και πάλι δεν είμαι σίγουρος στο κατά πόσο θα τα καταφέρεις. Οπότε, για να το μαζέψουμε. Έχει καλούτσικη απόδοση. Οκ, okay, σου επιτρέπει να παίξεις παιχνίδια. Αλλά ειλικρινά δεν νομίζω να ξεφεύγει ιδιαίτερα από την απόδοση ενσωματωμένων γραφικών. Ένας 5700G για παράδειγμα πιστεύω ότι θα μπορούσε να δώσει αντίστοιχα FPS.
Δεν καταναλώνει πολλά βατ, δεν ανεβάζει ιδιαίτερες θερμοκρασίες, δεν είναι ιδιαίτερα θορυβώδης η συγκεκριμένη υλοποίηση της Sapphire, το οποίο είναι θετικό και ειλικρινά το έχω ξαναπεί, μου άρεσε το πώς φτιάχναν τις κάρτες τότε. Οπότε γενικά δεν είναι ακριβώς ότι είναι μια κακή κάρτα, είναι ότι απλά είναι μια γερασμένη κάρτα. Οπότε, επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα Α να σου πεθάνει και Β να έχεις προβλήματα συμβατότητας, παρά το γεγονός ότι είναι PCIe Generation 3 και την έβαλα πάνω σε PCIe Generation 3 σύστημα. Έτσι, και ο επεξεργαστής και η μητρική. Είναι πιθανό να έχεις θέμα. Οπότε, πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι θα πρότεινα να τις αποφύγετε. Εκτός και αν κάνετε αυτό που έκανε και ο ιδιοκτήτης της, όπου είναι να τις πάρετε παρέα με μεταχειρισμένα και τα υπόλοιπα κομμάτια, για να είναι λίγο πιο παλιά. Και να έχετε λιγότερα, βασικά λιγότερες πιθανότητες να έχετε πρόβλημα συμβατότητας. Αυτά λοιπόν από εμένα σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ζακ για ακόμα μια φορά που μου έδωσε συγκεκριμένη κάρτα και μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το review. Για ό,τι απορίες έχετε σχετικά με PC τεχνολογία γενικότερα, η TechLadge έχουμε σερβερ στο Discord, link το οποίο θα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Έχουμε επίσης social media, Facebook, Twitter, Instagram και live stream στο Twitch. Για όλα, ξαναλέω, link στην περιγραφή. Είμαι ο Νικηφόρος, τα λέμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο των TechLadge και μέχρι τότε, να περνάτε καλά.